Πράγματι, έχουμε ως εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά θέλω να αρχίσω με την υπόμνηση ότι στις 13 Δεκεμβρίου πάλι όλοι μαζί θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε τον εκλογικό αγώνα για την ανάδειξη της ηγεσίας μας, αλλά αυτό είναι η ανάδειξη της ηγεσίας μας. Άρα όλοι μαζί θα πρέπει να είμαστε αύριο. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό, όλοι μαζί θα χάσουμε. Έρχομαι λοιπόν ως εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα παραπέρα. Να διευρύνουμε την επιρροή μας. Όχι απλώς εκλογικά. Ενώ να διευρύνουμε την επιρροή μας, να μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα με το ΠΑΣΟΚ της πιο δημιουργικής εποχής του. Το ΠΑΣΟΚ που θα είναι καινοτόμο, δημιουργικό, ένα γνήσιο κόμμα της κεντροαριστεράς. Εκεί ποια ηθέγγυα μας προσφέρει η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Ο καθένας ξέρετε πια από μια ηλικία και πέρα δεν κρίνεται από αυτά τα οποία υπόσχεται, κρίνεται από αυτά τα οποία έχει κάνει. Πολλοί ίσως θα θυμούνται ότι εγώ προσχώρησα στο κίνημα αλλαγής το 2017. Μέχρι τότε ήμουνα ένας ανεξάρτητος δήμαρχος Αθηναίων, τον οποίο στις εκλογές του 2014, δηλαδή στη δεύτερη θητεία μου, με είχαν στηρίξει 14 διαφορετικά κόμματα και παρατάξεις. Τι κομίζει ο Γιώργος Παπανδρέου? Ο Γιώργος Παπανδρέου μας κομίζει πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι την εμπειρία του. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει χρηματίσει επί χρόνια πετυχημένος υπουργός εξωτερικών. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο υπουργός του Σιμίτη που πρωταγωνίστησε στη Συμφωνία του Ελσίνκη στην εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ, στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε μόνος πρωθυπουργός. Αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτά τα 2,5 χρόνια που βρίσκομαι στη Βουλή και ασχολούμαι διαρκώς με το νομοθετικό έργο και κατά ανάγκη έρχομαι σε επαφή με όλα τα νομοθετήματα του παρελθόντος, τα σημαντικά, όπου και να στρέψω το βλέμμα μου, πέφτω πάνω στο μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο του 2010-2011, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πιο σκοτεινή στιγμή της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Δεν είναι μόνο ο Καλλικράτης, δεν είναι μόνο το Open Gov και η Διάβγεια, είναι πολλά που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είναι η καταγραφή για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα των δημοσίων υπαλλήλων που δεν ξέραμε πόσους έχουμε, είναι οι θεσμοί οι οποίοι βοήθησαν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η καθιέρωση του Οικονομικού Εισαγγελέα, η καθιέρωση της αρχής για την καταπολέμηση, μάλλον για την έρευνα, για το μαύρο χρήμα και άλλοι πάρα πολλοί θεσμοί, όπου μέσα ακριβώς σε αυτή την αναταραχή της μνημονιακής εποχής μπόρεσε ο Παπανδρέου και η υπουργή του, γιατί δεν επιτρέπεται να μιλάμε μόνο για νόμο Διαμαντοπούλου ή για νόμο Ραγκούση, φυσικά ήταν υπουργοί που ανέλαβαν την κοινοβουλευτική ευθύνη, αλλά πρωτίστως είναι νόμοι Παπανδρέου οι νόμοι εκείνης της εποχής. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οπότε το δείγμα γραφής του ο Γιώργος Παπανδρέου και παλιότερα και ως υπουργός παιδείας το έχει δώσει. Όλοι μας ρωτάνε και μας ρωτούσε και τότε και το 2017 πάλι όταν ήμουν και εγώ υποψήφιος για την ηγεσία με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Εμείς πια σε αυτό απαντάμε. Εμείς δεν μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Εμείς προχωράμε αυτόνομα, θέλουμε να δυναμώσουμε την παράταξή μας. Θέλουμε ακριβώς να έχουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο
και όχι το ρόλο του δευτεραγωνιστή, όχι το ρόλο του κομπάρσου, του ενός ή του άλλου. Και πιστεύω ότι σε αυτό ακριβώς μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου να μας δικαιώσει. Πολλοί μιλάνε ότι γυρεύει την ατομική του δικαίωση. Όχι, δεν το έχει ανάγκη αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ αναγνωρίζεται αυτό το οποίο πέτυχε τότε, όταν αντιπάλευε δύο πολιτικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο απόγειο της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τον κύριο Σαμαρά και τα Ζάπια, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μας έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα χορεύουν οι αγορές, έτσι, και αυτός θα χτύπαγε τον ταούλι. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό και μιλάμε για μια ολόκληρη παράταξη τελικά, η οποία σήκωσε το βάρος της ευθύνης, έτσι, να βάλει την χώρα στην λιτότητα αυτή την ακραία την οποία βιώσαμε, και σας βιώνω και εγώ από τη θέση του Δημάρχου, σας βεβαιώνω από το 2011 το Γενάρη μέχρι και το 2019, όλα αυτά τα έζησα από πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, είμαστε η παράταξη της ευθύνης, αυτήν την ευθύνη τη βάστηξε πρωτίστως ο Γιώργος Παπανδρέου και το κράτησε αυτό το λάμπουρο πάρα πολύ ψηλά. Μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση. Υπό το φως αυτό που είπα προηγουμένως για την αυτόνομη, την αυτοδύναμη πορεία μας, μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση. Και δεν επιτρέπεται να έρχονται διάφοροι και τον όρο προοδευτική διακυβέρνηση να έρχονται και να μας λένε ότι θα πάμε να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση σε αυτό έχει δοθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα προοδευτικό κόμμα. Το απέδειξε αυτό. Το απέδειξε πρώτα απ' όλα στο οικονομικό επίπεδο, γιατί είναι το κόμμα το οποίο κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, και το απέδειξε και αυτό και στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους δεν τους σεβάστηκε. Και συνεργώντας με την ακροδεξιά, δεν μπορούμε πια να μιλάμε για προοδευτικό κόμμα, μιλάμε για ένα λαϊκίστικο, δημαγωγικό κόμμα, το οποίο συνεχίζει ακριβώς σε αυτή την πορεία. Σας βεβαιώνω ότι το μεγάλο βάρος της αντιπολίτευσης στη Βουλή το σηκώνουμε εμείς. Οι 22 βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής είμαστε εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουμε ένα λόγο να αρθρώσουμε απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι κάνει? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους τομείς που έχω αναλάβει εγώ, μπορώ να σας πω τι κάνει. Έχω αναλάβει όλο το χαρτοφυλάκιο του παλιού ενιαίου του, από τον Ιούλιο του 19 που διασπάστηκε, έκτοτε Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έσπασε σε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έφυγε και η πολιτική προστασία. Επομένως, έχω μια εποπτεία των τομέων αυτών, και της πολιτικής προστασίας και του τομέα για την εγκληματικότητα και της μεταναστευτικής πολιτικής. Στη μεταναστευτική πολιτική δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε, έτσι, την σημαντική επιτυχία ότι περιορίστηκαν δραστικά οι ροές και μέχρι στιγμής έχουν αποσυμφορηθεί τα νησιά. Αλλά αυτό ισχύει όταν μιλάμε για το σήμερα. Γιατί για το αύριο η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν μας εγγυάται ότι δεν θα ξαναζήσουμε αυτές τις καταστάσεις, αλλά με βεβαιότητα έρχεται και ουσιαστικά με τις πράξεις της πιστοποιεί ότι τα νησιά, το δικό μου το νησί, Χίος, η Λέσβος, η Ικαρία, η Κος, η Σάμος, θα είναι τα νησιά τα οποία θα δεχθούν και πάλι το πρώτο κύμα οποτεδήποτε προκύψει. Και αυτό φαίνεται ακριβώς από τις δομές που ετοιμάζουν εδώ πέρα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ότι εμάς μας απασχολεί το αύριο. Γιατί αυτά τα νησιά γονάτισαν οικονομικά και κοινωνικά από αυτό το οποίο συνέβη. Ένα δεύτερο κύμα τέτοιο, και είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει, ένα δεύτερο κύμα τέτοιο θα είναι καταστροφικό. Και αυτό μιλάμε σε μία περιοχή ακριβώς, ειδικά στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, όπου ένα μεγάλο φιλί αναπνοής, μια μεγάλη, έτσι, ένα σπρόξιμο μπροστά στην τοπική οικονομία
και στην τοπική πολιτιστική ζωή την είχε δώσει και πάλι το Πασόκ. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αυτή τη μεγάλη προσφορά αυτής της παράταξης. Σε αυτήν την προεκλογική έτσι διαδικασία ακούμε πάρα πολύ για το θέμα της ανανέωσης σε ηλικία. Πράγματι είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Μακάρι τα πράγματα να ήταν τόσο απλά. Ο Τσίπρας λόγου χάρη ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ελλάδα. Και αποδείχθηκε ένας από τους χειρότερους. Αλλά και αντίστροφα να το δω. Αυτός που άλλαξε αυτή τη στιγμή την παγκόσμια ροή, του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων, που κατάφερε πάλι να κάνει την Αμερική μια δύναμη πρωταγωνιστή στις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά όχι μόνο πρωταγωνιστή, αλλά και τη δύναμη εκείνη η οποία κατορθώνει και συσπυρώνει όλο τον δημοκρατικό δυτικό κόσμο, είναι ένας άνθρωπος 80 χρονών. Είναι ο Τζο Μπάιντεν, αυτός ο οποίος πάλι, ενώ ο Τραμπ είχε τραβήξει την Αμερική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, από την Παγκόσμια Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, ήρθε πάλι και έβαλε την Αμερική σε όλα τα διεθνή φόρα. Αν διαβάσετε τις ειδήσεις αυτή τη στιγμή, το μεγάλο γεγονός στην Αμερική αλλά και παγκόσμια είναι τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι δημόσιες επενδύσεις πάνω στην υποδομή της χώρας. Κατασκευάζει αυτή τη στιγμή και επιδιορθώνει 20.000 μίλια δρόμων, 10.000 γέφυρες, από τις οποίες οι 10 είναι οι σημαντικότερες εμπορικά. Λαμβάνει μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Αλλάζει όλη η αποχέτευση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον χαλκό που είναι επιβλαβής σε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Μέτρα για την συμφιλίωση μεταξύ των φύλων και μέτρα για την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ των φυλών, για την ένταξη των μειονοτήτων στην Αμερική. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το κάνει ένας άνθρωπος 80 χρονών. Άρα όταν μιλάμε για ανανέωση, θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να έχουμε υπόψη μας σε τι ακριβώς αναφερόμαστε. Δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ περισσότερο. Απλώς πάντοτε έχουμε επιτάσει να λέμε ότι περνάμε μια κρίσιμη συγκυρία. Κάθε εποχή ουσιαστικά έχει τα κρίσιμα διλήμματά της. Και πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πραγματικά κομβικό. Γιατί ίσως έχουμε την τελευταία ευκαιρία για να ανανεώσουμε, για να αλλάξουμε μάλλον, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Θα εισρέψουν στη χώρα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τμήμα είναι ΕΣΠΑ, το άλλο τμήμα είναι από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Εάν δεν υπάρξει μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτό θα απλωθεί σε βάθος χρόνου, η οποία τα λεφτά αυτά να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει, όχι απλά για να πάνε πάλι στους γνωστούς και τους ίδιους και να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι, αλλά πραγματικά για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τις υπηρεσίες, θα έχει φύγει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα είναι και πάλι χαμένη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έφερε ακριβώς τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βάση την οποία θα γίνει η εκταμείευση αυτών των πόρων, παραμονές των θερινών διακοπών στη Βουλή και το περάσαμε με τη διαδικασία του επίγοντος. Αυτό που θα έπρεπε να αποτελέσει ένα αντικείμενο πανελλήνιας συζήτησης, μιας μεγάλης διαβούλευσης για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά, ο τρόπος αυτός και η διαδικασία μας προειδάζουν πάρα πολύ άσχημα και σκέφτομαι πόσο διαφορετικό είναι αυτό όταν διάβαζα ότι αυτά τα 2-4 εκατομμύρια δολάρια ο Biden θα τα διανύμει, θα τα κατανύμει με τέτοιο τρόπο, ώστε θα έχει συμβουλευτεί και τους Ρεπουμπλικάνους, τους οποίους αρχίζει να τους καλεί στο Λευκό Οίκο, όλους τους βουλευτές, για να συζητήσει πώς θα κατανυμηθούν αυτά τα λεφτά μέσα στη χώρα του. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Έτσι έχω να πω πάρα πολλά για το μεταναστευτικό. Αυτό
Το μόνο που θα πω είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, μεταξύ άλλων, είναι και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μπορεί να καταλάβει σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή την εποχή γίνεται η συζήτηση για το νέο σύμφωνο, για το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύμφωνο είναι που για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον θα προσδιορίσει πώς θα κατανοηθεί η ευθύνη και για την υποδοχή όσων ανθρώπων έρχονται και για την μεταξύ τους. Και σας βεβαιώνω, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολύ κοντά, ότι η Ελλάδα, αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να αποτελεί έτσι το καθαρτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα σας πω τι εννοώ, είναι σαν να έχει προσυπογράψει την καταδίκη των νησιών. Τι εννοώ καθαρτήριο? Να διαβάσουμε τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, θα δούμε ότι από την κόλαση οι ψυχές πάνε στο καθαρτήριο και περιμένουν από εκεί, όσοι τυχόν θα πάνε στο παράδεισο. Είναι σαν τους κολασμένους που έρχονται από τις χώρες αυτές που γίνονται οι πόλεμοι και υπάρχει πείνα, και πάμε να κάνουμε καθαρτήριο τη χώρα και τα νησιά. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ούτε ως Χιώτες, ούτε ως Μυτιλινοί, ούτε ως Έλληνες. Τα νησιά θα αποδεχθούν το μερίδιο της ευθύνης τους. Ναι, είμαστε στη γραμμή για ένα περιορισμένο σε κάθε νησί κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Να δω ότι θα έρχονται εδώ και από εκεί και πέρα θα προωθούνται στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό επιβάλλει η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα νησιά αυτό το οποίο ουσιαστικά απορρίπτουμε στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέω εγώ? Τους λέμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει έτσι μια απέραντη φυλακή με τον ίδιο τρόπο μέσα στη χώρα. Λέμε ότι τα νησιά δεν δέχονται να παίξουν αυτό το ρόλο έτσι για ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση, έτσι, για ερωτήσεις, για ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει δυνατή φωνή. Ένα πράγμα θέλω να το ξεκαθαρίσετε, γιατί αυτό πλανιέται συνεχώς και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στον κόσμο. Ξέρετε, για τον Γιώργο πάντοτε, αυτόν που μας έβαλε στα μνημόνια, αυτό γίνεται συνέχεια. Τα λεφτά υπάρχουν, λεφτά, δεν τα λένε τα υπόλοιπα. Το πλαστό έλλειμμα που του έδειξαν ήταν άλλο. Καστελόριζο, δημοψήφισμα. Αυτά τα σημεία είναι που συνεχώς τα φέρνουν. Για να μην πω και για την κυρία τι είπε, τη Δήμητρα. Εντάξει, να σας πω σε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν λεχθεί ξανά και ξανά και απαντηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει πια να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Περισσότερο απασχολεί τον μικρό κόσμο, έτσι, τον δικό μας, παρά την κοινωνία πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου, και όσοι ξέρουμε, την απάντηση τη γνωρίζουμε. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τους αριθμούς για να δει ποιος έφερε τη χώρα στην κρίση. Γιατί εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχει παρεξήγηση ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση, ενώ η κρίση έφερε τα μνημόνια. Όποιος δει τους αριθμούς και την πολιτεία της κυβέρνησης Καραμαλή, είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στα ελλείμματα, είτε ειδικά στο χρέος, τη δαπάνη, τη φαρμακευτική, αν κοιτάξει, αυτά τα πράγματα τα βλέπει. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγησε, και όσοι το είχαμε προσέξει, το θυμόμαστε πολύ καλά τι εννοούσε όταν έλεγε λεφτά υπάρχουν, ότι λεφτά μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Αυτό εννοούσε. Έτσι και αποδείχθηκε αυτό εκ των υστέρων. Και με έναν πάρα πολύ σκληρό τρόπο που μας επιβλήθηκε έτσι από ένα σημείο και πέρα μονόπλευρα. Γιατί δεν δεχόμασταν να κάνουμε και τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουμε. Ενώ ο Παπανδρέου έτσι μπορεί να έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο να το υπέγραψε, άρχισε αμέσως ένα μεταρρυθμιστικό έργο. Αν προχωρούσαμε τις μεταρρυθμίσεις όπως έπρεπε να τις προχωρήσουμε, δεν θα αναγκαζόταν και οι ξένοι να κάνουν και το εύκολο δηλαδή. Έτσι, κόψε συντάξεις, κόψε μισθούς, κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Λοιπόν, η αλήθεια έχει πια στα μάτια αυτών που είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Έχει αποκατασταθεί. Δεν μπορούμε να λέμε
τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Η αλήθεια είναι εδώ και υπάρχει, τελείωσε. Αυτή είναι. Και το τι θα πει η κυρία και τα λοιπά, εντάξει, και ποιος θα ασχοληθεί σοβαρά τώρα, έτσι. Γιατί δεν λέμε, γιατί δεν λέμε το τι μας κάνουν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια εδώ στη Λέσβο και σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ τι μας έκανε το Πασό. Μας έφερε ένα πανεπιστήμιο Αιγαίο το οποίο το ξεχάσαμε. Πριν που το είπατε έπρεπε να ρίξουμε χειροκρότημα. Το έχουμε ξεχάσει. Ζουν όλα τα νησιά από αυτό το πανεπιστήμιο Αιγαίο. Είναι στα 10 πρώτα του κόσμου. Έφερε πολιτισμό, έφερε πνευματικότητα στα νησιά, έφερε νέο κόσμο που εμείς φθήνουμε κάθε μέρα. Ας μην μένουμε λοιπόν στα προβλήματα τα μικρά και ας δούμε τι δημιούργησε και σε τι δρόμο μας έπρεπε μας. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος κατά συνέχεια. Γιατί δυστυχώς στο Γιώργο του τραβήξαμε το χαλί. Εντάξει, να σας πω κάτι. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά κάποτε και αυτό το κεφάλαιο πρέπει να τα κλείσουμε. Πρέπει να τα κλείσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Και να αντλήσουμε από την καλύτερη παράδοση της παράταξής μας. Γιατί δόξα τω Θεώ, ακριβώς όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που γίνανε σε αυτή τη χώρα, ξέρουμε από ποιους γίνανε. Έτσι. Μία ήταν η μεγάλη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ τότε. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση ούτε με μεταρρύθμιση, ούτε με πρόοδο. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη. Έτσι. Απλώς σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι, και σας προτείνω και σας παροτρύνω και σας ενθαρρύνω να φέρετε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στις κάλπες. Αυτό θα είναι η δύναμη μας αύριο. Η ενότητα και ο κόσμος. Ναι, παρακαλώ. Από μια εμπειρία τεράστια που έχω επιλύνει στην καρδιά της αγοράς, εγώ θα πάω για το μέλλον. Το μέλλον είναι αυτό που είπατε και συμφωνώ και συνεχώς θα αναγκώ. Ότι έχουμε ισοκομματικές. Όποιος είναι αρχηγός, πρέπει να είμαστε δίπλα, να ξεκινήσει ένα δομικό πρόγραμμα στην οικονομία με μια κακιά δεξιά, με μια δεξιά που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο στους παράδομους οικονομίας, έχει διαλύσει όχι μικρή επιχείρηση και μικρομεσαία, συνεχίζει να παίζει με τα κανάλια και εκεί που είπε ο σύντροφος χτυπήθηκε ο Παπανδρέου και τώρα που κατεβαίνει δεν αρέσει και δεν αρέσει και μέσα στο Πασόκ και θα πολεμηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα είναι το πρόγραμμά μας. Εχθρός είναι η δεξιά και να μην γίνεται το λάθος να προσπαθούμε μόνο από τον οποιοδήποτε Τσίπρα να επαναφέρουμε ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι μας και δεν πήγαν να ψηφίσουν και ψήφισαν Κηδισό που είχαμε κατέβει, ούτε εργάτες και πιο πολλοί από εδώ είμαστε στο Κηδισό και πολλοί ψήφισαν τη δεξιά, ξέρετε γιατί. Ο ένας ο λόγος ήταν οι φόροι του Τσίπρα και ο δεύτερος ήταν το συνεχόμενο ροσπέτι που γίνεται σε γραφεία μέσα της Νέας Δημοκρατίας από δίμενα, τετράμενα, οχτάμενα, δήμους και περιφέρειες που πανηγύριζε ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς θα ξέρετε κάτι. Ο εχθρός του Πασόκ είναι η κακιά δεξιά. Αυτή είναι η χειρότερη δεξιά που υπάρχει. Ο κορονοϊός είναι δικαιολογία. Ο κύριος Καμίνης είναι στην Αθήνα και ξέρει τα deal. Και να ρωτήσει το Πασόκ να παρουσιάσουν στη Βολή τις συμβάσεις με τη Pfizer που θέλουν να εμβολιάσουν παιδιά με εμβόλιο που σε ένα μήνα δεν άκρηστο τελώς. Να δούνε τις συμβάσεις της δεξιάς, την οικογένεια Μητσοτάκη που έκλεισε γεννητικές μονάδες και είπε σε γερμανικό κανάλι θα κερδίσει η οικονομία της Γερμανίας. Ποια είναι η σύνδεση της δεξιάς με την κάθε Pfizer. Το Πασόκ, ο εχθρός του είναι δεξιά. Αυτό πρέπει όλοι μετά τον καλοδεχούμενο καινούριο πρόεδρο και μην τολμήσει κανείς να κάνει συμμορία ξανά μες στο Πασόκ.
Αν με επιτρέπετε μόνο, αν με επιτρέπετε. Ένα τελευταίο, σας ευχαριστώ. Είχαμε προχτές τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει γίνει στη Βουλή για το πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα της λεγόμενης λίστας Πέτσα. Έτσι, τα χρήματα που δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το κορονοϊό. Το πρώτο το οποίο είδαμε ήταν μια Νέα Δημοκρατία η οποία με την πλειοψηφία της μας απαγόρευσε να καλέσουμε οποιονδήποτε υπουργό. Δηλαδή, θα μιλάμε για τη λίστα Πέτσα και τον κύριο Πέτσα δεν θα μπορούσαμε να τον ακούσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Και μιλάμε για λεφτά, τα οποία μας λένε ότι δαπανήθηκαν, δεν τα δαπανήσαμε λέει εμείς, τα δώσαμε στις διαφημιστικές εταιρείες. Ωραία ρε παιδιά, με τι κριτήρια δόθηκαν. Εκείνη την εποχή θα σας διαβάσω τρεις γραμμές από την τροπολογία που κατέθεσε το κίνημα αλλαγής. Γιατί τα λεφτά αυτά θα τα δίνουν στις διαφημιστικές εταιρείες. Και ποια ήταν η τροπολογία. Μίλαγε ότι θα πρέπει να επικρατήσουν οι αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αντικειμενικότητας. Στη τροπολογία προβλέπεται ότι κριτήρια πρέπει να υπάρχουν για τη χρηματοδότηση. Για την κατανομή της τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε μέσο ενημέρωση, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η τηλεθέαση, ποια είναι η κυκλοφορία στα έντυπα μέσα, η ακροαματικότητα στα ραδιόφωνα και η επισκεψιμότητα στα sites. Μια βασική αρχή διαφάνειας ότι για να καταλύνεις χρήματα του φορολογούμενου θα πρέπει να βάλεις κάποια κριτήρια. Χρειάστηκε να κατεθεί μια τροπολογία που να λέει το αυτονόητο και αυτή φυσικά δεν υιοθετήθηκε. Και τώρα πάμε να παλέψουμε τώρα να ανακαλύψουμε την αλήθεια του τι συνέβη σε μια εξεταστική επιτροπή την οποία φρόντισαν εξ αρχής να ευνοχήσουν. Αν δεν μπορείς να ακροαστείς ένα πολιτικό πρόσωπο και εκεί να του κάνεις ερωτήσεις, γιατί εφαρμόζονται οι κανόνες έτσι της προανακρατικής διαδικασίας, της προδικασίας, στη δίκη. Πώς θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αυτά συμβαίνουν με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πολιτική της. Όσο περνά ο καιρός αποδεικνύεται ότι περισσότερο είναι νεοφιλελεύθερη στην οικονομία, καθόλου στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής και των δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Α. Ο πρόεδρος για τις κλειστές δομές, τι θα συμπέρασε. Ποιος ο? Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Για τις κλειστές δομές, για τον Παπανδρέου. Να σου πω, η θέση μας του κινήματος αλλαγής για τις δομές είναι ότι θα πρέπει να είναι δομές υποδοχής και ταυτοποίησης. Να γίνεται ξεκάθαρα και κάπου θα υπάρχουν κλειστές περιορισμένες όμως. Έτσι, ένα περιορισμένο αριθμό που να μπορεί να τον αντέξει κάθε νησί. Ο Παπανδρέου αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει σε τόση λεπτομέρεια. Εγώ σας μιλάω για την κομματική μας θέση. Υποδοχή και ταυτοποίηση και από εκεί και πέρα στην υπηρετική Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε την άλλη, ήρθαμε να ακούσουμε τη θέση του Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δεν είχε την ευκαιρία να εκφραστεί σε αυτό, αλλά προφανώς συμφωνεί με τη θέση του κινήματος αλλαγής. Αυτή είναι η θέση. Μικρές περιορισμένες δομές. Έτσι. Σας είπα ότι οι δομές αυτές θα είναι υποδοχής και ταυτοποίησης. Αν είναι κάποιος την επόμενη μέρα να προωθηθεί και πάλι στην Τουρκία, θα παραμείνει στην κλειστή δομή και θα φύγει. Για λίγο διάστημα, δεν στο καλύτερο. Ακριβώς. Για λίγο διάστημα. Αυτό είναι. 5 χρόνια μέσα στην επιμήνη του Σερβέκη. Όχι. Δεν είναι αυτή η θέση του κινήματος αλλαγής και προπάντων δεν είναι η θέση του Παπανδρέου. Έτσι, αυτό το πράγμα το έχουμε ξεκαθαρίσει στα νησιά. Και έχουμε όλη την ίδια ακριβώς θέση σε αυτό το πράγμα. Έχουμε άλλη ερώτηση, η παρέμβαση. Μια στιγμή, κυρία. Εκτός από τη δεδοσκοπή που έχουν φέρει στα νησιά, ορισμένοι έχουμε βέβαια υποφεληθεί. Όμως, εμείς εδώ έχουμε και εθνικό πρόβλημα. Όταν μαζευτούν μέντε, σε ένα διάστημα ήταν κοντά 30.000 εδώ. Δηλαδή, αν γινόταν τίποτα με την Τουρκία, από μέσα θα μας έπαιρναν, δεν χρειάζεται να κάνουν απόφαση.
Πού ξέρουμε ο καθένας που είναι εδώ πέρα. Τόσος κόσμος. Δεν ήθελα να πω. Είναι εθνικό πρόβλημα. Δεν ήθελα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι και το πρόβλημα του νέου συμφώνου, το σχέδιο, όπως συζητείται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προβλέπει και ένα ιδιόμορφο γκριζάρισμα των συνόρων στα νησιά, έτσι, με το θέμα των συνόρων, ποια θα θεωρείται συνοριακή γραμμή. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε διεξοδικά, αλλά αυτή είναι η θέση μας σε όλα τα νησιά, αυτή είναι η θέση του κινήματος αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ.